Να συνομιλήσουμε με τον Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και εκ νέου υποψήφιο. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και με καταγωγή από την Καλαμάτα, εξάλλου όπως γνωρίζετε κι εσείς. Πολύ σημαντικό και αυτό, ώστε να ξέρουμε ποιοι εκπροσωπούν και την περιοχή μας, γιατί δεν έχουμε πολλούς στα ευρωψηφοδέλτια. Κύριε Νικολάου, αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές. Είστε καθημερινά σε περιοδίες και θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους πολίτες. Τι σας λένε? Βλέπουμε από τις επαφές που κάνουμε με τον κόσμο και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που κάνει το ΚΚΕ σε όλη τη χώρα, αλλά και στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία μέσα στον ελληνικό λαό και την νεολαία του, αμφισβήτηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί προβληματισμοί, γιατί βλέπουν ότι όλα αυτά που τάξανε τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τελευταία χρόνια, μην πάμε πολύ πίσω, στο λαό μας, δηλαδή δείτε, καλές δουλειές με καλούς μισθούς, φθηνά και ποιοτικά προϊόντα μέσα στην κοινή αγορά, απάνεμα λιμάνια χωρίς πολέμους, ελαίο των νατοϊκών και ευρωνοσιακών συμμάχων μας, όλα αυτά βλέπουν ότι δεν έχουν γίνει πραγματικότητα. Κάθε φορά οι ελπίδες που προσπάθησαν να καλλιεργήσουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα διαψεύδονται. Πολύ περισσότερο αυτό που τους απασχολεί σήμερα είναι η μεγάλη ακρίβεια, η φτώχεια και κατά τόπους και άλλα σοβαρά προβλήματα όπως η μεγάλη ανεργία που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι νέοι. Άρα εμείς νομίζουμε ότι με το βλέμμα σε αυτά τα προβλήματα πρέπει να σκεφτεί και να ψηφίσει ο ελληνικός λαός στις 9 του Ιούνιου, γιατί από τις 10 του Ιούνιου όλα αυτά θα είναι ακόμη εδώ και μάλιστα θα ενταθούν ακόμη περισσότερο αν διαβάσουμε καλά τα μηνύματα που στέλνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν και εκ νέου υποψήφια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και οι άλλοι υποψήφοι των άλλων πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, όπου σε ένα πράγμα συμφωνούν ότι το επόμενο διάστημα χρειάζεται υπερενισχυμένα μνημόνια, δηλαδή πιο σκληρά ματωμένα πλεονάσματα, κόψιμο ακόμη και των ελάχιστων παροχών που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε μέσω των διαφόρων ΠΑΣ που δόθηκαν, ακόμη περισσότεροι περιορισμοί στις ενισχύσεις των βιοπαλλεστών αγροτών στην κοινή αγροτική πολιτική. Κύριε Νικολάου, επειδή όλα αυτά συσχετίζονται με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, εσείς ήσασταν ευρωβουλευτής και τα έχετε ζήσει από όλα αυτά. Ωστόσο, μιλώντας με τους πολίτες, και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό, μιλώντας με τους πολίτες, νιώθουν πολύ μακριά την Ευρωβουλή από τα καθημερινά τους προβλήματα και γι' αυτό υπάρχει και ο φόβος της αποχής στην κάλπη. Εμείς νομίζουμε ότι ο καλύτερος οδηγός για να σκεφτεί ο ελληνικός λαός τι πρέπει να ψηφίσει είναι αυτό που λένε τα ίδια τα στελέχη της κυβέρνησης που γυρνάνε όλη τη χώρα αυτή την περίοδο. Εγώ άκουσα, επειδή βρέθηκα στη Δυτική Μακεδονία τις προηγούμενες μέρες, άκουσα τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, τι έλεγε σε συσκέψεις στελεχών. Ότι αυτό που κρίνεται, έλεγε στις 9 του Ιουνίου, είναι αν θα επιταχυνθεί ή όχι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Δηλαδή του κυβερνητικού προγράμματος που έχει τσακίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, που έχει κρατήσει τους μισθούς καθυλωμένους, που έχει εμπορευματοποιήσει και ιδιωτικοποιήσει τα δημόσια νοσοκομεία, που ιδιωτικοποιεί τα πανεπιστήμια, που δεν έδωσε στους αγρότες, οι οποίοι για 1,5 μήνα έκαναν έναν δίκαιο και τίμιο αγώνα, ακόμα και αυτό το ελάχιστο που ζητάνε και που είναι κοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αφορολόγητο πετρέλαιο. Που έχουμε φτάσει να έχουν οι εφοπλιστές αφορολόγητο πετρέλαιο και να μην έχουν οι βιοπαλλεστές αγρότες. Και μάλιστα τι είπε ακόμη ο κύριος Γεωργιάδης, ότι εάν χάσει σε ποσοστό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν πέσει χαμηλά, χαμηλότερα από το 41, χαμηλότερα από το 33 που υπολογίζει, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αναταραχές, για να γίνονται, λέει, απεργίες, διαδηλώσεις, κινητοποίησεις. Και εμείς λέμε ότι αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Πρέπει να δεχτεί πλήγμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή σήμερα την εκφράζει, όπως επίσης και να δεχθούν πλήγμα και τα κόμματα που το προηγούμενο διάστημα είτε σαν κυβερνήσεις υλοποίησαν την ευρωνοσιακή στρατηγική, ΣΥΡΙΖΑ 1 και ΣΥΡΙΖΑ 2 Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που όλοι μαζί ψήφισαν αυτά που όλα δημιούργησαν αυτή την εφιαλτική κατάσταση. Σας θυμίζω ότι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και το κόστος παραγωγής για τους βιοπαλλεστές αγρότες και κτηνοτρόφους εκτοξεύει, όσο βεβαίως και το κόστος των αγροτικών προϊόντων, που από 20-30 λεπτά που τα πουλάει ο παραγωγός, τα βρίσκουμε εμείς στο ράφι στα 3-4 ευρώ. Την ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Βελόπουλου. Μόνο το ΚΚΕ την καταψήφισε και κάθε στιγμή βράθηκε σταθερά στο πλάι των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίστηκαν. Άρα με αυτή την έννοια
πρέπει να σκεφτεί ο λαός μας κάτι. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και είναι παρούσα σε όλα. Έχει βάλει τη σφραγίδα της στην κοινή αγροτική πολιτική. Έχει βάλει τη σφραγίδα της στην επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει βάλει τη σφραγίδα της η Ευρωπαϊκή Ένωση και σπονσοράρισε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, το οποίο χρηματοδότησε το στρατό του με πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο και όπου όλα τα άλλα κόμματα εκτός του ΚΚΕ συμφώνησαν και έδωσαν πράσινο φως για τη γενοκτονία. Κύριε Νικολάου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, τελειώνω με αυτό, έχει βάλει τη σφραγίδα της στις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις που αντιμετωπίζει και αντιπαλεύει σήμερα ο εργαζόμενος, 13 ώρες δουλειά χωρίς υπερορίες, ελαστικές σχέσεις απασχόλησης και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Νικολάου, θα ήθελα και το σχολείο σας λίγο για την άνοδο της ακροδεξιάς, αν σας προβληματίζει και ο κίνδυνος να αναδειχθεί, όπως βλέπουμε σε διάφορες δημοσκοπήσεις, σε δεύτερη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο στις προσεχείς εκλογές. Η ακροδεξιά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, όπως το έκανε ο ελληνικός λαός και η νεολαία τα προηγούμενα χρόνια και με την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή, απομονώνοντάς τη στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους τόπους δουλειάς, με σκληρούς αγώνες συλλογικούς, για να μην περνάει το διχαστικό της, ο διχαστικός της λόγος και το φασιστικό δηλητήριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Είδατε κανένα να ενοχλείται με την κυρία Μελώνη που είναι ακροδεξιά και κάθεται φαρδιά πλατιά σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια? Όλοι θέλουν να τρώνε μαζί της. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Φοντερ Λάιεν και οι σοσιαλδημοκράτες ακόμη. Είδατε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενοχλήθηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι στην Ολλανδία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα αυτό το εθνικιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα του κυρίου Βίλντερς που σήμερα καθορίζει τις εξελίξεις? Πολύ περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δικαιούται να μιλάει. Διότι στο 1/3 των κρατών μελών της, ενώ δρούν ελεύθερα οι φασιστικές συμμορίες, οι υμνητές των Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους, την ίδια στιγμή ποινικοποιείται η κομμουνιστική ιδεολογία, απαγορεύονται τα κομμουνιστικά κόμματα, όσοι αγωνίζονται αντιμετωπίζουν διώξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άρα εμείς λέμε ότι ο μόνος τρόπος σήμερα να κόψουμε τη φόρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών της και της ακροδεξιάς που σήμερα προσπαθούν να αξιοποιήσουν ως μπαμπούλα για να αποδεχθούμε την ευρωνοσιακή πολιτική που μας έχει φτάσει πραγματικά στο αμήν, είναι να ενισχύσουμε το ΚΚΕ στην Ελλάδα, τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί βρίσκεται ο άλλος πόλος. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα, εκεί βρίσκεται η αντίσταση, εκεί βρίσκεται πραγματικά η προοπτική για αυτό που λέμε εμείς σαν ΚΚΕ, την Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, των αγροτών, των νέων, την Ευρώπη της ειρήνης και της αλληλεγγύης που για μας είναι η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Έτσι. Αυτό θα δράσει ενισχυτικά σε όλους τους αγώνες που σήμερα γίνονται για το μισθό, το μεροκάματο, τις αυξήσεις της συντάξης, την πτώση της τιμής του ρεύματος, των καυσίμων, το πλαφόν στην τιμή του ρεύματος. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της ευρωνοσιακής στρατηγικής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Πράσινης Μετάβασης, που όλα τα άλλα κόμματα κορόιδευαν το λαό ότι θα είναι, πώς να το πω, τα νέα χρυσά κουτάλια, τα χρυσά κουτάλια της νέας εποχής, και στην πραγματικότητα είναι κουτάλια για ένα αδιανό πιάτο. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, έτσι συνοψίζοντας, ποιο είναι λοιπόν το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών? Το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών είναι αν την επόμενη μέρα θα είναι ψηλά ο εργατικός λαϊκός αγώνας, γιατί το 41% της Νέας Δημοκρατίας δεν κοντένει αν μεταφερθεί στα κόμματα της συνενετικής αντιπολίτευσης, που όλα αυτά τα χρόνια υλοποιώντας τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβαζαν πλάτη και έβγαζαν λάδι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όποτε χρειάστηκε. Το 41% και η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας δεν κοντένει με την αποχή που στο τέλος, ανεξάρτητα αν είναι πολιτική αποχή ή όχι, δεν θα μετρηθεί, γιατί θα καταμετρηθούν ποσοστά και ευρωβουλευτές. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας κοντένει όσο ψηλώνει ο αγώνας για αυτά που σήμερα έχουμε ανάγκη, κοντένει όσο ψηλώνει το ΚΚΕ. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους τους τηλεθεατές μας, γιατί είναι δύσκολες οι μέρες που έρχονται. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.